Γεια σας. Λοιπόν, ήρθε η Σοφία, έχει δίδυμα και παίζουν ποδόσφαιρα από τα δύο, Γιώργο. Ρε θηρίο δίδυμα. Ναι. Άκου να δεις τι γίνεται. Αν και δεν είσαι μαμά, το ότι κατάφερες να βάλεις ρούχα τα οποία θα σε βοηθήσουν να μπορείς να είσαι active εκεί που θα πας, γιατί έχεις δύο παιδάκια μικρά, κλείνουν τα δύο. Το ότι έχεις επιλέξει σε παιδικό πάρτι, φαντάζομαι γίνεται απόγευμα, μέρα, τι ώρα γίνεται. Αυτά τα χρώματα, αυτή την παλέτα, αυτά τα παπούτσια και τα έχεις συνδυάσει με αυτόν τον τρόπο, εγώ το θεωρώ τρομερά ευρηματικό και μπράβο σου. Δηλαδή, πού να γίνεις και μαμά. Όταν γίνεις με το καλό μαμά, θα καταλάβεις πώς αυτή η πρόταση που έφερε σήμερα εδώ είναι και πάρα πολύ σωστή. Ευχαριστώ. Μπράβο, Σοφία. Στέλιο. Ναι, σκέφτομαι εγώ τώρα. Για βγάλει λίγο το παλτό. Ίσο είναι ωραία. Ενώ το look είναι χαριτωμένο, επειδή αισθάνομαι ότι θα έχει πιο πολλούς μεγάλους από ό,τι παιδιά στο πάρτι του δίχρονο, των δίχρονων, μου φαίνεσαι πάρα πολύ... ότι έχεις ντυθεί λίγο να διασκεδάσεις τα παιδιά, κάπως έχει ένα πολύ παιδικό vibe όλο το look. Προσπάθησα να φέρω, να σκεφτώ η Σοφία, μαμά, πώς θα πήγαινε αυτό. Έτσι θα πήγαινε. Ναι. Νομίζω ότι είναι το πάρτι, ας πούμε, ότι, ξέρεις, ότι είσαι μέρος του πάρτι, ότι είσαι παιδί. Πιο πολύ μου κάνει να είσαι φοιτήτρια στη σχολή και να πηγαίνεις έτσι και να είσαι χαριτωμένη, παρά είναι το πάρτι του παιδιού σου. Δεν μου βγάζει το vibe της μαμάς καθόλου. Δεν έβγαζα το vibe της μαμάς, ό,τι και να φορούσα, πιστεύω. Γιατί? Είναι ένα χαριτωμένο look, που δεν έχω την ανάγκη να αλλάξω κάτι, μου κάνει καθόλου πρακτικό και καθόλου κατάλληλο την περίσταση. Δύο. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στην κυρία Χριστοπούλη που ποτέ δεν πηγαίνει στα πάρτι του βαφτισιμιού της. Ευχαριστώ. Και σε, γενικά σε παιδικά πάρτι. Δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα. Εγώ πάω. Ναι, συγγνώμη. Σοφάκι μου, τι γίνεται? Καλά, εσείς? Δεν μ' αρέσεις. Δεν μου αρέσει, αρχικά δεν μου αρέσει χρωματικά. Δηλαδή το γαλάζιο το παλτό, με το πράσινο αυτό το σκούρο το φουτεράκι, το κόκκινο που βγαίνει από μέσα, όλες αυτές οι πληροφορίες. Αχ, τώρα συγκινήθηκα με την καρδούλα που είναι ένα χιλιοστό που έκανε στο σετ. Με το κόκκινο αυτό που βγαίνει από μέσα. Για τα ροζ κάτω είναι από μόνο του ένα πράγμα σαν ένα ουράνιο τόξο, σαν έχεις γίνει θεματικό για να πας εσύ στο πάρτι. Εγώ βαριέμαι πάρα πολλές στιλιστικά από εσάς. Οπότε εδώ είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να δούμε πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει. Καλή εβδομάδα εύχομαι και εύχομαι να έρθουν καλύτερες μέρες. Ένα. Παλού το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται. 8,7 είναι η τελική βαθμολογία σήμερα, Σοφία. Ευχαριστώ. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου.